τις δασικές πυρκαγιές, είναι και μία πρόταση που θέλω να καταθέσω στο σώμα να συνδράμουμε με τις δικές μας ταπεινές δυνάμεις στις άλλες περιφέρειες που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές σε μεγαλύτερο βαθμό από τη δική μας. Μπορεί να είμαστε μέσα στις 5 πυρόπληκτες, αλλά είναι βέβαιο ότι οι άλλες 4 έχουν τρομακτικές ζημιές, και η Στερεά Ελλάδα και η Αττική και η Δυτική Ελλάδα αλλά και η Πελοπόννησο. Οπότε η πρόταση είναι για κάθε περιφέρεια πυρόπληκτη να αναλάβουμε ένα ελάχιστο ποσό ως περιφερειακές ενότητες, να διαθέσουμε από τα δικά μας χρήματα να μαζέψουμε κάποια εφόδια που χρειάζονται αυτή τη στιγμή από ζωοτροφές, όπως μας έχουν ενημερώσει στην επικοινωνία που είχαμε, ξηρά τροφή, είδη υγιεινής, είδη φαρμακευτικά, σε πρώτη φάση, και να καλύψουμε και τα έξοδα μεταφοράς και να τους τα μεταφέρουμε στις περιοχές όπου μας έχουν υποδείξει. Και αυτό σε πρώτη φάση να δώσουμε το στίγμα της συμπαράστασης και εμείς, όπως όλοι οι Έλληνες το δείχνουν, σε αυτές τις περιφέρειες που δυστυχώς έχουν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση. Παράλληλα δε, μπορούμε με αυτή την κίνηση να καλύψουμε και την συλλογή των προϊόντων που γίνεται από πολίτες, από συμπολίτες μας, να δώσουμε ως σημείο αναφοράς και τα κτίρια, τα διοικητήρια των περιφερειακών ενωτήτων, να συγκεντρώνουν εκεί οι συμπολίτες μας, όσοι θέλουν ατομικά να προσφέρουν κάτι ή συλλογικά, και να αναλάβουμε και αυτά, να τα μεταφέρουμε πάλι στους χώρους όπου έχουμε ήδη έρθει σε επαφή και έχουμε συζητήσει μαζί τους για το τι χρειάζονται. Θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα του πολιτισμού της Δυτικής Μακεδονίας, δείγμα ανθρωπιάς και συμπαράστασης, που είμαι βέβαιος ότι αν βρισκόμασταν και εμείς σε αυτή τη θέση, σίγουρα θα είχαμε τη συμπαράσταση των άλλων περιφερειών και των άλλων συμπολιτών μας από όλη την Ελλάδα. Οπότε ένιωθα την ανάγκη αυτό να το προετοιμάσουμε και να το εισηγηθούμε. Αυτό, αν το εγκρίνει το σώμα, να το προχωρήσουμε. Να σε ενημερώσω, κύριε Περιφερειάρχη, ότι ήδη ο Δήμος Αμιντέου συγκεντρώνει τρόφιμα και φάρμακα και αρκετή, συγκεντρωθεί αρκετά. Αρκετοί, κύριε Λιάση, το έχουν κάνει. Απλά έπρεπε να πάρουμε συντονιστούμε και εμείς το Συμβούλιο για να μπορέσουμε και εμείς να πούμε ότι διαθέτουμε 10.000 για κάθε περιφερειακή ενότητα, να αγοράσουμε κάποια εφόδια και να αναβλώσουμε κάποια φορτηγά και να τα στείλουμε, και παράλληλα να ζητήσουμε από συμπολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, μπορούν να φέρουν στα κτίρια των περιφερειακών ενωτήτων, σε κάθε ενότητα, ό,τι θέλουν να συνεισφέρουν και να τα μεταφέρουμε και αυτά στις περιφέρειες όπου έχουμε συνεννηθεί. Μας ήδη συγκεντρώνουν, κύριε Περιφερειάρχα, στη Φλόρινα, στο διοικητήριο. Στο διοικητήριο, ναι, στην Καστοριά στο διοικητήριο, στην Κοζάνη στο διοικητήριο και στην Τελεμαϊδα Όμιλος και στα Γρεβενά. Το υλοποιούμε. Ήδη το υλοποιείτε, κύριε Κιωσέ. Απλά επειδή χρειάζεται η έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου για να βγουν τα κονδύλια και να γίνουν οι ενέργειες αυτές τυπικά και ομόφωνα, θέλω να πιστεύω. Κυρία Πρόεδρε, εννοείται ότι είναι πολύ καλή πρωτοβουλία και κακώς θα έπρεπε να το είχαμε ήδη συζητήσει και εμείς, αλλά μπράβο στον Περιφερειάρχη που το θέτει και συμφωνούμε. Ωραία. Κύριε Τσάκωνα. Συμφωνούμε, κυρία Πρόεδρε, και θεωρούμε επιβεβλημένη τη διαδικασία. Κύριε Πράσο. Ναι, συμφωνούμε, και θα έπρεπε να βγει αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης, να βγει προς τα έξω, να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι πολλοί που θέλουν να προσφέρουν, να τα φέρουν προς το διοικητήριο. Να βγει μια ανακοίνωση δηλαδή από την περιφέρεια. Όσον αφορά τις ζωοτροφές, επειδή μίλησα με τον Περιφερειάρχη εδώ και τρεις μέρες στην Καστοριά, ο σύλλογος, ο αγροτικός της Πολυκάρπης, όπου ο πρόεδρος είναι ένας Μόσχος Θωμάς, έχουν συγκεντρώσει έτσι μία ποσότητα, περίπου μία ανταλίκα με ζωοτροφές, και πάνε για τη δεύτερη. Και ζητήσανε έτσι και με χαρτί να καλύψει η περιφέρεια το κόστος της μεταφοράς. Έχουν έρθει ήδη σε επικοινωνία εκεί με την Βόρεια Εύβοια, όπου πραγματικά, τέλος πάντων, παντού υπάρχουν ζημίες, δεν υπάρχει ίχνος ζωοτροφής, και ζητάνε από εμάς μόνο το κόστος της μεταφοράς, τουλάχιστον για τη μία ανταλίκα, και εφόσον συγκεντρώσουν και τη δεύτερη ανταλίκα, θα ζητούσαν και τη δεύτερη ταλίκα. Το κόστος μεταφοράς, έτσι
πρόχειρα μετά από συνεννόηση με μια έρευνα αγοράς είναι περίπου γύρω στα 1.100 ευρώ. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Σαββόπουλος, ανεξάρτητα με τα προϊόντα που θα διαθέσει σε ζωοτροφές η κάθε περιφερειακή ενότητα και στα Γρεβενά ήδη έχουν μαζευτεί 2 νταλίκες και έχουν ακριβώς το ίδιο αίτημα να αναλάβει η περιφέρεια το κόστος μεταφοράς.